Τα ξημερώματα της 25ης Απριλίου του 1915, οι δυνάμεις του Αυστραλιανού και Νεοζηλανδέζικου εκστρατευτικού σώματος, γνωστές και ως Anzac, αποβιβάζονται στις ακτές της Καλλίπολης στα Δαρδανέλια με στόχο να ελέγξουν τα στενά. Έτσι έγινε η αρχή μιας από τις μεγαλύτερες μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ακριβώς 100 χρόνια πριν. Εκεί βρίσκονται σήμερα πολλά μνημεία αλλά και νεκροταφεία στρατιωτών από τις διαφορετικές χώρες που πολέμησαν εκεί. Η εκστρατεία της Καλλίπολης ήταν κοινή γαλλοβρετανική επιχείρηση για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στόχος τους να καταλάβουν τα στενά και να επιτρέψουν στους Ρώσους συμμάχους τους στην Αντάντ να περάσουν με τα πλοία τους στον Ελίσποντο και να ανοιχτούν στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Μετά από μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία, πραγματοποιήθηκε αμφίβια απόβαση στη Χερσόνησο της Καλλίπολης. Η προσπάθεια πέτυχε και μετά από 8 μήνες σκληρών μαχών και πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές, η δύναμη εισβολής τελικά αποχώρησε. Ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν για να δω την Καλλίπολη. Έμαθα ότι ο παππούς μου υπηρέτησε εδώ στο πλευρό των Βρετανικών στρατευμάτων. Είχα περιέργεια να δω το μέρος, γιατί έχω διαβάσει πολλά γι' αυτό. Είναι συναρπαστικό το να βλέπεις αυτή την τοποθεσία και να θυμάσαι. Εδώ χάθηκαν πολλές ζωές και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ζήσουμε λίγο αυτό που συνέβη εδώ, την ιστορία. Η εκστρατεία έγινε μύθος για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και τιμάται ως ημέρα Anzac και για τις δύο χώρες. Οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με δρακόντια μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο ενός τρομοκρατικού χτυπήματος. Στο πεδίο της μάχης αναπτύχθηκαν φιλίες και σεβασμός, ενώ οι μάχες ήταν σφοδρές. Καθώς πέρασαν τα χρόνια, ξεχάστηκε η εχθρότητα. Ο Ατατούρκ είπε: «Τα παιδιά σας έγιναν παιδιά μας. Σήμερα υποδεχόμαστε επισκέπτες από τις χώρες που πολέμησαν τότε, από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Βρετανία και τους θεωρούμε φίλους μας και φιλοξενούμενους μας». Στη μάχη αυτή διακρίθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ σε σημείο που ο τουρκικός τύπος της εποχής τον αποκαλούσε υπερασπιστή του Ισλάμ και σωτήρα της Κωνσταντινούπολης. Ο απεσταλμένος του Γύρονιους μεταδίδει. Τα πρώτα χρόνια έρχονταν στην Καλλίπολη γονείς για να τιμήσουν τα παιδιά τους που πολέμησαν εδώ. Στην 100η επέτειο της μάχης θα βρεθούν εδώ όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία και θα τιμήσουν τους στρατιώτες που πολέμησαν εδώ. Bora Bayraktar, Euronews, Çanakkale.